Κύριε Κάτσα, μια δήλωση για την... Το κοινοβούλιο προβάλλεται τη Ζάκυνθο, ζακυνθινά προϊόντα, ζακυνθινή μουσική. Εσείς οι ίδιοι είστε επίσης ζακυνθινέα. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ανοιχτό στους πολιτισμούς των διαφόρων περιοχών και δεν χάνουμε την ευκαιρία και εμείς να προβάλλουμε κυρίως τον πολιτισμό της Ζακύνθου και των Ιωνίων Ίσων, που δεν το λέω επειδή είναι πατρίδα μου, αλλά είναι γνωστό το πόσο έχουν συμβάλει στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. Παράλληλα όμως, η μουσική από τη Ζάκυνθο, που το όνομά του στο τοπικό είναι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, θα προβάλλουν τον πολιτισμό της Μεσογείου. Τραγούδια από διάφορες χώρες της Μεσογείου που θα εκφράσουν τα συναισθήματα όπως το πάθος, ο έρωτας, η αγωνία για το αύριο, η αγάπη, η φιλία που ενώνει τους λαούς της Μεσογείου. Και ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να είμαστε σήμερα εδώ και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη. Τι κάνετε, θα σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Συρυγός, σύμβουλος της περιφέρειας. Ο κύριος Σαλάτο είναι βουλευτής Ιταλός, φίλος των Ιωνίων. Και ο πρέσβης, ο κύριος Καλαθάνης, κυρία Καλαθάνης. Κώστα μου, με συγχωρείτε. Είναι πανέμα. In the European Parliament by Τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος and warmly thank you for your presence and participation to this event. I'm delighted to introduce to you all the group of singers of Ζάκυνθος, whose local name is Τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, for my homeland, the island of Ζάκυνθος in Greece, and their musical performance in the Mediterranean. Les chanteurs et les musiciens de Ζάκυνθος vont ce soir, à travers le riche répertoire, mettre en lumière la tradition de notre île et l'immense richesse de la Méditerranée, qui est une mer de chansons. Je voudrais, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τραγουδιστάδες και όλους τους συμπατριώτες μας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τους περιφερειακούς συμβούλους που βρίσκονται απόψε εδώ, διότι με την παρουσία τους θα αναδείξουν τη μεγάλη παράδοση, τη μουσική και την καλλιτεχνική του τόπου μας, αλλά και όλα αυτά τα συναισθήματα που ενώνουν τους λαούς της Μεσογείου, την αγάπη, τον έρωτα, το πάθος, την αγωνία για το αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Περιφερειάρχη να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό και στη συνέχεια την κυρία Επίτροπο. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα ότι στην καρδιά της Ευρώπης απόψε
ένα μικρό νησί το οποίο εκφράζεται μέσα από ένα συγκρότημα τραγουδιστικό που λέγονται οι τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, θέλουν να κερδίσουν την ψυχή σας και την καρδιά σας. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στην συμπατιώτησά μας, την κυρία Ρόδη Γράτσα, για την πρωτοβουλία που πήρε να στηρίξει, να καλέσει και απόψε να είμαστε όλοι εδώ προκειμένου να σας πούμε απλά, εμείς τραγουδάμε για να ενώσουμε τον κόσμο. Και πού? Στην καρδιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχόμαστε να μας ξανακαλέσετε και να σας κερδίσουμε αν αφήσουμε κάτι που δεν το κερδίσαμε. Κυρία Κάτσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Απίτροπος, κυρία Σιχύρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Ρόδη για αυτή την πρωτοβουλία. Η μουσική είναι το πιο ζωντανό πράγμα, το πιο ζωντανό μέσο έκφρασης και συγχρόνως το πιο θετικό. Είναι ικανό να δώσει ένα θετικό μήνυμα. Και η Ελλάδα έχει ανάγκη από θετικά μηνύματα αυτή την εποχή. Προφανώς δεν λέω κάτι που δεν το έχετε σκεφτεί. Το τραγούδι είναι ένα θετικό μήνυμα. Singing is a positive message. And Ζάκυνθος is not a small island. As Mr. Περιφερειάρχης said, it's a big island, eh? It's a big island of the Ionian Sea. So I think that this was really a very good initiative and I'm looking forward with all you to hear from our singers. From τραγουδιστάδες της Ζάκυνθος, το είπα καλά. Exactly. Συγχαρητήρια σε όλους και ευχαριστούμε που ήρθατε. The ambassador of Greece in Belgium and Luxembourg, Mr. Halastanis. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την απόψινή βραδιά. Δεν είναι νομίζω η στιγμή για λόγους. Εγώ έχω την ίδια επιθυμία με εσάς να ακούσω τους τραγουδιστάδες. So I'm eager to listen to our singers tonight. Thank you all for being here. Thank you very much. And now I would like to give the floor to Mr. Salato, our Italian friend, the friend of Ionian Islands, Italian colleague. Please, Pepito, and then Mrs. Maria Teresa Sanchez from France, avec laquelle nous partageons la passion et le travail pour la Méditerranée. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είμαι Ιταλός, αλλά έχω ένα σπίτι στους Παξούς. Από 1993. Κάθε καλοκαίρι πάω εκεί 3-4 μήνες. Δεν δουλεύω. Αυτό είναι πολύ ιταλικό. Εγώ είμαι ένα φίλος των Έλληνων, γιατί όταν είμαι εκεί, είμαι στο σπίτι μου. Και τώρα είμαι εδώ με το τραγούδι, μ' αρέσει, το ξέρω το τραγούδι ελληνικό, είμαι στο σπίτι. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό δώρο για μένα. Γεια σας. Dear colleagues, dear guests, dear Rodi, thank you very much for inviting me to this performance. I'm not able to speak Greek, I'm very, very sorry. I'm French, I can speak English, I can do half-half, but the only word I know in Greek is Ευχαριστώ. Oh, thank you. Well, I'm a member of the Culture Committee in the Parliament, and I think that in all the cultural districts we are trying to support, I think music is one of the best for two reasons. One is that I think that this concert and this group is going to show us something of the
Greek culture, and I'm very glad, Roddy, to see the beautiful place you live in. You're very, very, you are very lucky. I would love to. So what is that, we can have an idea of the culture of the place they're coming from. And the other one is music is doing a lot for cultural diversity and for multilingualism, because you don't need to speak Greek to appreciate Greek music. So I think that is something that is strengthening us, that is a link between all the people. It doesn't depend on the language you speak. And tonight, most of you speak Greek, I understand. But I, as a French member of the parliament, I don't need to speak Greek to appreciate the music. So I wish you a very good concert, and thanks a lot. This is Carvelli, director of EOT, of the National Greek Organization of Tourism. Thank you for your cooperation and your support. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to represent the Greek tourists tonight in an event where tourism meets culture. In the initiative of Mrs. Roddy Kratzer for having this event tonight, presenting the cultural identity of the island through its traditional singing, has the full support of the Greek National Tourism Organization. And for us, it's a tool that we use to promote our country, but especially the island of Zakynthos. I hope you enjoy tonight's event, but mostly, I hope you enjoy a serenade under the moon of Zakynthos. Thank you. Thank you very much, and now, η τραγουδιστά της Zakynthos. Enjoy the performance. Profitez de la soirée musicale. Merci.
Μεσόγειο τη λένε. Είναι η θάλασσα ανάμεσα στις στεριές, όπως την αποκαλούσαν ανέκαθεν οι Έλληνες. Η μεγάλη θάλασσα των Εβραίων. Η μεγάλη πράσινη των αρχαίων Αιγυπτίων. Η Mare Nostrum των Ρωμαίων. Είναι η πιστή θάλασσα των πολλών θρησκειών. Η πικρή θάλασσα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έλληνες, Φίνικες, Ρωμαίοι, Άραβες, Καρχιδόνιοι, Γάλλοι, Βυζαντινοί, Ιταλοί και Ισπανοί, έμποροι και πειρατές, ναυτικοί και στρατιώτες, βασιλιάδες και θεοί, προσκυνητές και ιεραπόστολοι, αποικιοκράτες και ύστατα μετανάστες και τουρίστες, διέσχισαν και συνεχίζουν να διασχίζουν τα νερά της θαλάσσιας αυτής λίμνης, αποτελώντας τους πρωταγωνιστές της πολυσύνθετης ιστορίας της. Οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι λένε πως είναι άσκοπο να αναζητήσει κανείς στη Μεσόγειο εθνικούς θύλακες. Το ίδιο άσκοπο είναι να αναζητήσει ο μουσικός εθνικές μουσικές. Η μουσική ανακοινώνει όχι αυτά που χωρίζουν ανθρώπους και τόπους, αλλά αυτά που τους ενώνουν. Και η Μεσόγειος θάλασσα ενώνει. Ένα μουσικό ταξίδι με καράβι την πολιτιστική ομάδα των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος στις πανέμορφες χώρες που ενώνει η Μεσόγειος και η κοινή γλώσσα της μουσικής, διατηρεί την επαφή ζωντανή. Αφήνει το αποτύπωμά της στο σύγχρονο πολιτισμό. Αντανακλά την ψυχή κάθε τόπου και αντιστοιχείται με την κοινωνική πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Το ταξίδι ήδη ξεκίνησε με τη βαρκαρόλα στο Ιόνιο του ζακυνθινού συνθέτη Δημήτρη Λάγιου. Το καράβι στο πρώτο του δρομολόγιο θα πλευρίσει τις νότιες ακτές της Γαλλίας με τη Μεσόγειο του Ζόρζ Μουστακή. Θα κάνει σκάλα σε μια τετράφωνη ζακυνθινή αρέκια και θα ράξει για λίγο στο δυτικό άκρο της Μεσογείου σε ένα πασίγνωστο πορτογαλέζικο φάδο. Thank you.
σε ένα επαναστατικό τραγούδι που είναι ότι Ναπολιτάνικη Καντσονέτα.